Καλώς τον, καλώς τον. Εδώ βλέπουμε τους πανηγυρισμούς του Τζόκοβιτς. Η Ανέλη στην κερκίδα. Κανονικός Βαλκάνιος. Λοιπόν, πάμε στα δικά σου, που είναι και πολλά. Είναι πολλά η αλήθεια αυτή. Να πούμε καταρχάς ότι χθες νομίζω ότι ο κ. Παναθηναϊκού είναι η παρουσία των δύο μικρών. Έτσι, στο μάτσο τον Ιωνικό, του Σαμοντούροφ και του Αβδάλα. Και οι δύο έπαιξαν πολύ. 22 λεπτά νομίζω ο Σαμοντούροφ και γύρω στα 13 ο Αβδάλας. Έδειξαν πολλά καλά στοιχεία. Εμένα μου άρεσε δηλαδή το θράσος που είχε ο Αβδάλας, το μπασκετικό θράσος να το πω έτσι, που είχε ο Αβδάλας. Είναι παιδιά τα οποία είναι στα top ταλέντα στην Ευρώπη και την περασμένη εβδομάδα ήταν στην καλύτερη πεντάδα στο Adidas Next Generation Tournament στο Μόναχο. Στην καλύτερη πεντάδα, έτσι. Ο Τζόκοβιτς τώρα να πούμε ότι έχει λυγίσει και κλαίει. Είναι πολύ συγκλονιστική στιγμή. Έτσι, πολύ όμορφη στιγμή για τον άνθρωπο. Κλαίει από χαρά προφανώς, έτσι δεν είναι. Πέρασε γι' αυτό ζόρια πέρσι, να το πούμε γι' αυτό με την ιστορία και με τις απελάσεις με τα εμβόλια. Κλαίνει και οι σέρβις στις κερκίδες. Πολύ ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές. Έλα, Γιώργο, συνεχίζει, sorry, αλλά ξέρεις, μεταφέρουμε την εικόνα που είναι πολύ δυνατή. Ναι. Και ο Σαμοντούροφ επίσης έδειξε πολλά καλά στοιχεία. Ο Σαμοντούροφ νομίζω απλά ότι θέλει λίγο, ξέρεις, να βάλει λίγο περισσότερο όγκο για το ύψος του. Εντάξει, θα γίνει και αυτό. 17 είναι το παιδί ακόμα, έτσι. Ναι. Καλά, προφανώς δεν το συζητάμε. Είναι πολύ μικρός ακόμα. Απλά λέω ότι... Δεν θα ήταν και σωστό να βάλει τώρα όγκο. Δηλαδή, και αυτό πρέπει να γίνει με μέτρο. Ακόμα και ο Μπανιάμα, ας πούμε, έχει μια ειδική διαχείριση στο κορμί του. Στο πώς θα γίνει. Και Γιάννης, αν θυμάστε, στην ηλικία του ήταν καλαμάκι, να το πω. Ναι. Σωστό. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει λίγο να επενδύσει αυτά τα παιδιά. Και γενικότερα να τους εμπιστεύετε λίγο περισσότερο σε τέτοιου τύπου αγώνες, έτσι, σε τέτοιου τύπου μάτς. Όπου... Ναι, προσφέρονται αυτοί οι αγώνες, προσφέρονται. Ναι. Ακριβώς. Άμα δεν παίζουν και σε αυτά που θα παίζουν, ας πούμε. Έτσι. Εγώ θα έλεγα ακόμα και σε παιχνίδια που είναι πιο λιγότερο. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα παιχνίδι να κρυθεί για να μπουν. Δηλαδή αν στην πεντάδα μια φορά αντί να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, ο Μπέικον, ξεκινήσει ο Αβδάλας, δεν θα καταστραφεί και ο σύμπαν. Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, 5 λεπτά πριν τελειώσει ένα ημίχρονο και είναι διαφορά 15-20 πόντους, βάλτον. Στη δεύτερη περίοδο. Μπράβο, αυτό δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Κυρίως εγώ λέω, και εγώ αυτό που λέω κυρίως είναι ότι θα πρέπει όταν θα παίζουν, ας πούμε χθες την τέταρτη περίοδο που έπαιξαν, ήταν μια εντελώς πειραματική πεντάδα. Ούτε στις προπόνησες δεν έχουν παίξει αυτή την πεντάδα, ξέρω εγώ. Θα πρέπει δίπλα τους να έχει έναν παίκτη πιο έμπειρο, έναν παίκτη πιο, ας πούμε, μπάρ το καπνισμένο για να μπορέσουν και αυτοί να δείξουν περισσότερα. Να παίρνουν ποιοτικά λεπτά και όχι garbage time. Λεπτά που θα τους κάνουν καλύτερους, θα πάρουν και ευθύνες. Όχι να πάρουν απλά διαδικαστικά λεπτά σε κερδισμένα παιχνίδια ήδη που δεν έχει να χάσει τίποτα κάποιος. Ακριβώς. Γιατί πραγματικά τα παιδιά έχουν πολύ καλά στοιχεία. Πραγματικά δεν το λέω τώρα. Φαίνεται δηλαδή έτσι. Τώρα από εκεί πέρα πάμε στον Άντριους. Πάμε γιατί έχει γίνει πολύ ντόρος από χθες. Είναι μια ιστορία που είναι. Bear the way που λένε η κατάσταση. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι για να αδειάσει τη θέση ξένου στο ελληνικό πρωτάθλημα και να προχωρήσει μια αλλαγή, θα πρέπει να δώσει και ο παίκτης την συγκατάθεσή του. Αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ βέβαια. Δεν μπορεί να πάει η ομάδα μόνο μέρος στην ουσία να λύσει το συμβόλαιο του παίκτη. Δεν είπαμε να λύσει το συμβόλαιο του παίκτη. Είπαμε να αλλάξει τον παίκτη για το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχει 7 δηλωμένα συμβόλαια. Αυτό εννοώ. Το να λύσει το συμβόλαιο του παίκτη είναι να μην υπάρχει σε ισχύ το συμβόλαιο του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να μην είναι δηλωμένο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε. Θα πρέπει ο παίκτης να δώσει αυτή τη συγκατάθεσή του. Ναι. Έχει γίνει με τον Γκριγκόνης αντίστοιχα αυτό. Έτσι, ναι. Πριν από λίγο και όταν ήταν τραυματίας και είχε πάρει τη θέση του νομίζω Μπέικον. Να πάμε σε εκείνη την αλλαγή. Ναι, τα λεφτά δεν τα χάνεις όμως άμα συμβεί αυτό. Αυτό λέω. Δηλαδή ο Γκριγκόνης που δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα δεν τα χάνει τα λεφτά του. Δεν χάνει λεφτά, προφανώς. Ναι, όπως αντιστοίχως και αν ο Άντριους έμενε εκτός rotation α1 αφού δεν υπολογίζεται, δεν του πει κανείς να σηκωθεί να φύγει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω στους κανονισμούς, αλλά νομίζω ότι ξέρω εγώ, μου φαίνεται λίγο. Απλό για να λυθεί. Μπορεί να μην είναι, αλλά ξέρω εγώ. Ναι. Γενικότερα πάντως, να πούμε ότι από την πλευρά του που πάμε, ακόμα την πλευρά του παίκτη, υπάρχει επικοινωνία και προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βρουν μια λύση. Έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Που ξέρετε αυτό το θέμα, γιατί είναι 3 μήνες τώρα, έτσι, που γίνεται αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός είχε προτάσεις από ομάδες του EuroCup για τον Άντριους, ο ίδιος δεν ήθελε να πάει, μάλιστα. Έχει ενδιαφερθεί και η πρώην ομάδα του Μπούρσασπορ. Πήρε όμως τον Μπρέιν Ντόκινς τώρα και τελείωσε. Και η Μπουντούτσνος είχε ενδιαφερθεί. Πολλές ομάδες. Ναι. Υπήρχε μια πράγμα πάντως στο EuroCup. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε πει ακόμα να πάει και δανεικός κάπου. Ναι. Για και το καλοκαίρι να επιστρέψει και τότε να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του. Γιατί έχει διαιτές, έτσι. Ναι, έχει διαιτές. Απλά το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν υπάρχει κάπου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ένας γκίστ να τον κάνει ανταλλαγή όπως με τον Αντιπάνκο τότε. Και κάποιος ρέπεσε που να μην θέλει τον αντίστοιχο γκίστ στην ομάδα του. Μα Παναθηναϊκός δεν θέλει ανταλλαγή. Δεν θέλει ανταλλαγή στην ουσία τώρα. Τι, άμα σου δίνανε 4 και να δώσει τον Άντριους, δεν θα το κάνεις.
Είναι εύκολο να βρει τεσσάρι καλό διαθέσιμο. Είναι τυχαία τα ονόματα που είπα γι' αυτό. Είπα για τις θέσεις τα λέω. Πρέπει να βρει κορόιδο βασικά, όπως βρήκε ο Παναθηναϊκός τότε τη Μάλαγα. Ναι. Μάλαγα του ρέπεσα, βέβαια. Δεν είναι και πολύ εύκολο να βρει το τεσσάρι. Δεν είναι η αγορά έτσι. Δεν προσφέρεται. Εκείνο έγινε Νοέμβριο, δεν έγινε Φλεβάρι που είμαστε σχεδόν τώρα. Εντάξει, η κατάσταση αυτών των άτομων είναι από τον Νοέμβριο. Της ουσίας. Τότε ξεκίνησε να μένει εκτός ομάδας. Ναι. Να πούμε ότι η επιλογή του, αυτό που αναφέρει ο Άντρος σε κάποιες δηλώσεις του αναφορικά με το γεγονός ότι δεν έπαιξε στην Ευρωλίγα, είναι η επιλογή του Ράντονιτς, έτσι. Δεν έχει φάσει αμαρτία, νομίζω με Μακάμπι, αν πάμε καλά. Πεντιαγωνιστική, τέλος πάντων. Οπότε και ο ίδιος τους επίσμωσε, έτσι, στείλω στα πόδια και έχει... Είχε βγει και ο Τζέιμς και είπε αφήστε τον Άντρος να παίξει. Τώρα ας πούμε Γιώργο. Με τον Πονίτικα εκτός για 2-3 εβδομάδες, από ό,τι λέγεται. Πριν από τη στιγμή που δεν έχει έρθει, ήρθε ακόμα ο Τόμας. Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Άντριος? Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, έτσι. Όχι, βγαίνει και ο προπονητής και λέει είναι εκτός ομάδας. Εντάξει, λέω εγώ τώρα, μήπως, ξέρω εγώ. Τι να πω. Εν τω μεταξύ, σε όλη αυτή την κατάσταση την έχει πληρώσει ο Καϊμένος ο Γκριγκόνης, έτσι. Βέβαια. Ο οποίος θέλει να βρει λίγο ρυθμό στην Ελλάδα και να έχει ρυθμό. Αυτό λέμε. Ότι εγώ καταλαβαίνω τον Άντριος να είναι ξενερωμένος, να θεωρεί αδικημένο τον εαυτό του, αλλά για μένα είναι αντισυναδελφικό. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα είχαν λεφτά ή οτιδήποτε άλλο μένοντας εκτός ρόστερ Α1. Αλλά με αυτό που κάνει, μπλοκάρει την είσοδο του Γκριγκόνης, ο οποίος άνθρωπος πασχίζει να βρει ρυθμό και τα παιχνίδια πρωταθλήματος πολλές φορές προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Έτσι. Ναι, και το ξύμορο της υπόθεσης αυτό είναι ότι Γκριγκόνης και έδωσε το ίδιο ατζέντη. Ναι, έλαντε. Δηλαδή, καλά που το λες και αυτό, είναι ωραία παράμετρος. Ναι. Και με μάτω μας τι γίνεται, πού είμαστε? Με μάτω μας στην τελική ευθεία, περιμένουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, περιμένουμε δηλαδή στην ουσία την απάντηση του Τόμας. Έκανε την πρόταση του Παναθηναϊκός. Είναι μια αρκετά αξιόλογη περίπτωση. Τον ήθελε και ο Ράντονιτς. Εντάξει, δείχνει λίγο έτσι μια σχετική σύγχυση, να το πω υπό την έννοια του ότι για άλλο παίκτη, για άλλο τύπο παίκτη πήγαινε με τον Νέιπιερ, για άλλο τύπο παίκτη πάει τώρα. Δεν θα το εξήγησε και αυτό ο Ράντονιτς στη συνέντευξη, που είπε ότι η αγορά δεν έχει πολλές λύσεις, δεν έχει αρκετούς διαθέσιμους παίκτες. Οπότε κοιτάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο ποιοτικά μπορούμε. Ποιανού παίκτη θα πάρει τη θέση ο Τόμας? Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μιλάμε για το κύπελο, έτσι, γιατί για την Ευρωλίγκα μπορούν να παίζουν όλοι. Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι ο Πονέτικα θα μείνει εκτός περίπου 15 μέρες. Οπότε... Χάνει διάφορα εβδομάδα σίγουρα δηλαδή. Άρα στο κύπελο θα είναι έτοιμος. Για το κύπελο δηλαδή προορίζεται η επιστροφή του για να οριακά. Υπάρχει εδώ, βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ. Υπό την έννοια του ότι αν δεν προλάβει ο Πονέτικα, φαντάζομαι ότι θα πάρει τη θέση του ο Τόμας. Έτσι. Ναι. Και εσύ είναι διαφορετικού τύπου παίκτες, έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια θα μου πείτε από τη στιγμή που δεν λύνεται το θέμα του Άντριους, πώς πάνε το να πάρει και άλλο ξένο. Και ενώ έχει στην ουσία ανενεργό και τον Γκριγκόνης. Είναι αρκετά καυτή πατάτα, να το πω έτσι, το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα πρέπει να το λύσει ο Παναθηναϊκός όπως και να έχει με τον Άντριους. Έχει παρατραβήξει νομίζω το θέμα με τον Άντριους και θα πρέπει να βρεθεί μια... Ο Τόμας, Γιώργο, έρχεται ως το τέλος χρονιάς ή και με προοπτική? Γιατί ας πούμε ο Μπέικον έχει υπογράψει και για τον χρόνο. Νομίζω η πρόταση που είχε τον Παναθηναϊκό είναι και για την επόμενη σεζόν. Ή τέλος πάντων να έχει μια οψιόν για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, είναι λίγο παράξενο το πράγμα. Πάντως, αν θες τη γνώμη μου, νομίζω ότι προφανώς άλλες προτεραιότητες είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά σε σχέση με τον Νέιπιερ, νομίζω περισσότερο ταιριάζει στον Παναθηναϊκό ο Τόμας. Γιατί είναι ένας παίκτης που δεν θέλει πολύ μπάλα στα χέρια, από αυτούς ο Παναθηναϊκός έχει να φάνει και οι πέτρες που λένε. Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός εκεί στο 2-3 πρέπει να έχει γύρω στους 8-9 παίκτες. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα περάσει ο χρόνος μετά. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε αυτή τη θέση. Εμένα μου δείχνει ότι αυτή η κίνηση σημαίνει ότι τον Γκριγκόνης τον έχουν για φεύγα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή είναι η άλλη. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή περισσότερο μου ταιριάζουν στον Γκριγκόνης παρά σε οποιονδήποτε άλλο παίχτη. Πάρα και ο Γκριγκόνης, και πού θα πάει ο Γκριγκόνης, θα με ρίξουν πολύ 900. Δεν ξέρω, εγώ λέω σε διαχείριση, δεν βάζω τα οικονομικά στη μέση έτσι. Ναι, δηλαδή θα πρέπει και εδώ πρέπει να έκανε μια τρομερή επένδυση με τον Γκριγκόνης, το καλοκαίρι έκανε. Ναι, βέβαια. Και λεφτά έδωσε η Τζέσκα και το συμβόλαιό του είναι από τα υψηλότερα νομίζω στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ακριβώς, ναι, νομίζω το τρίτο υψηλότερο. Βέβαια. Θα πρέπει λίγο να τον εκμεταλλευτεί το Γκριγκόνης. Είπαμε πριν ότι έχει στην ουσία χάσει το ρυθμό του από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει μάτς στα πόδια του από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μα και στην Ευρωλίγκα μπαίνει κάτι πεντάλεπτα που εντάξει, δηλαδή δεν είναι και πάντα εύκολο να. Επίσης υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον Τόμας όσον αφορά την κατάστασή του, έτσι, γιατί έχει καιρό να παίξει. Ναι, σωστό.
νομίζω 8 μήνες κάπου εκεί. Και ειδικά για το στυλ παιχνιδιού του όπως είναι η Σουτέρ, θέλει και χρόνο αρκετό. Θέλει ένα χρόνο για να βρει το ρυθμό του. Ο Σουτέρ θέλει να βρει ρυθμό. Γιώργο, άλλο δεν θέλω να σου κάνω. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ακούμε ότι θέλει, ήθελε τον Νέιπερ που είναι ασώδιο. Άσος scoring guard. Θέλει τον Ντόμας που είναι διάρη. Και δεν έχει ακουστεί τίποτα για τεσάρι. Σημαίνει κάτι ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει από τον Μίτογλου? Ναι, είπε και μια δακαχτέ ο Ραντονίτς. Βέβαια το είπαμε λίγο μεταφορικά, να το πω έτσι. Λίγο αστευούμενος για τον Μίτογλου. Αυτό, Γιώργο, επειδή και για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολούθησα συνέντευξη τύπου live, ας πούμε. Ναι, αυτό το είπε, το όνομα του Μίτογλου το ανέφερε σε ερώτηση που του έγινε συγκεκριμένη ή από μόνος του τον ανέφερε το Μίτογλου? Όχι, και από μόνος του. Από μόνος του, Από μόνος του, ναι. Έχει γίνει επικοινωνιακός τελευταία. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι επειδή είναι κλειστή αγορά δεν υπάρχουν πολλές λύσεις. Πάνω σε αυτό πάτησε και αναφέρθηκε στον Μίτογλου, ότι αν ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάρει ένα το σεροπεντάρι και δει τον Μίτογλου, να τον υπογράψει την επόμενη μέρα, θα ήταν το ιδανικό, έτσι. Εντάξει, με τον Μίτογλου καταρχάς πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την τιμωρία του, το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι, από καλά, τη έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η απόφαση. Ναι, δεν έχουμε μάθει τίποτα, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Απλά εγώ το λέω την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ανάγκη ξεκάθαρα το 4 και έναν παίκτη που να βοηθάει και στο 5. Και ακούς άσους, ακούς διάρκεια, ακούς χιλιαδιό και δεν ακούς τίποτα για 4-5. Μήπως αυτό σημαίνει κάτι, ή τέλος πάντων ποντάρουν κάτι ή περιμένουν κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω. Από εκεί πέρα ο Μίτογλου το έχουν πολλές φορές έχει το συμβόλαιο ακόμα σε ισχύ με την Αρμάνι Μιλάνο. Ναι, ακόμα και αύριο να του πούνε μπορείς να παίξεις. Δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν έχει συμφωνήσει μαζί του. Είναι και οι Ιταλοί θα πούνε. Και που δεν έχει συμφωνήσει ακόμα ο Παναθηναϊκός με τον Μίτογλου. Ναι, λέω ακόμα και αν. Και νομίζω ότι αν στην περίπτωση που μείνει ελεύθερος από την Ερμανία, μιλάνε και ο Ολυμπιακός νομίζω θα ενδιαφερθεί. Καλά, ότι είναι δεν το συζητάω. Έντονα έτσι κιόλας. Δεν το συζητάμε καν. Αυτά. Εντάξει, γενικά για μας από σχολείο πρέπει ο Παναθηναϊκός να ξεκαθαρίσει το θέμα του Άνδριος, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μόνο έτσι κακοκάνει στην ομάδα. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είπατε και πριν, το είπατε και εσείς πριν, ότι δεν επιτρέπει και στον Γκριγκόνης ουσιαστικά να... Όλες οι πλευρές βγαίνουν χαμένες. Όλες. Και οι δύο πλευρές βγαίνουν χαμένες. Η ουσία, Γιώργο, είναι ότι αν έρθει και ο Τόμας είχε ο Παναθηναϊκός 9 πλέον, έτσι. 9 ξένους, 9 διαρροτριάρια, νομίζω το είχαμε τρεις καλά. Εγώ σου λέω ότι έρχεται το κύπελο τώρα σε 3 εβδομάδες. Ποιοι μένουν εκτός, αν έρθει και ο Τόμας? Πες ότι έχει αποκτηθεί ο Τόμας, έχει ανακοινωθεί κτλ. Ποιοι 3 μένουν εκτός? Άντε, εγώ σου λέω ο Άντρους και ο Γκριγκόνης μένουν. Ο τρίτος ποιος θα είναι? Είπαμε, υπάρχει το ερωτηματικό γύρω από την κατάσταση του Πονίτικα, καταρχάς. Να δούμε αν θα προλάβει το κύπελο. Εντάξει, είναι 15 μέρες εκτός. Η λογική λέει θα το προλάβει. Αν το προλάβει ο Πονίτικα και είναι καλά, που δεν βγαίνει ο Πονίτικα λογικά με βάση τη σκληράδα που έχει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Ποιος βγαίνει εκτός? Κοίταξε, είναι Πονίτικα, Μπέικον, Williams, Γκουντάιτης, νομίζω που είναι... δεν μπορεί να τους ακουμπήσεις που λέει ο λόγος. Όχι, βέβαια. Γιατί το Λί μπορεί να τον ακουμπήσεις? Λί, πιθανότατα ο Walters. Ναι. Δεν ξέρω, είναι σπάζω κεφαλιά μεγάλη. Θα είναι ρίσκο βέβαια μετά εκεί, γιατί θα πρέπει να πάει ο Πονίτικα να κατέβει στον Άσο. Ναι, ή να βάλει τον Ποχορίδη, δεν ξέρω τι να βάλει τέλο πάντων. Ναι. Πάντω ο Λίπ, μια και να φέρνει, είναι σε τρομερή κατάσταση. Όπως και ο Παπαγιάννης το τελευταίο διάστημα φαίνεται να ανέβει. Ναι. Έτσι. Ο Παπαγιάννης και ο Γκουντάιτης πήραν και πάσες τη τελευταία. Αυτό ήθελα να πω, όταν και οι δύο τροφοδοτούνται, ειδικά ο Παπαγιάννης νιώθει πολύ καλύτερα, το έχουμε πολλές φορές, το λέμε συνέχεια. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν ο ίδιος νιώθει ότι τον εμπιστεύεται η ομάδα και οι συμπαίκτες του και παίρνει την μπάλα εκεί που πρέπει, έτσι, γιατί το να πας την μπάλα τώρα να παίξεις με... να κάνεις προσωπική φάση μόνος σου δεν είναι και το φόρο του Παπαγιάννη, έτσι. Σωστό. Η ομάδα φεύγει πότε, Γιώργο, για Ισπανία? Έχει Ρεάλ και Μπασκόνη, να πούμε την άλλη εβδομάδα. Ζώνη πολύ. Ισπανία, με τα 200 μάτς. Ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει. Έτσι. Ναι, χωρίς Πονίτικα σίγουρα, χωρίς Μποχωρίδη και Ματζούκα επίσης. Αυτές οι τρεις απουσίες. Ο Μποχωρίδης και ο Ματζούκας πότε μπαίνουν? Νομίζω μετά από αυτή τη διάφορα εβδομάδα αλληλικά θα επιστρέψουν σιγά σιγά. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν τώρα, έχουν και καιρό εκτός προπονήσεων, αρκετές μέρες. Τελευταία ερώτηση θα σου κάνω για τη διάφορα εβδομάδα. Είναι δύσκολα παιχνίδια. Εντάξει, με βάση και την εικόνα του Παναθηναϊκού στα προηγούμενα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, ήταν πολλά με λίγα. Αν στο κακό σενάριο ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιες ήττες, μπορεί να προκύψει θέμα Ράντονιτς, είναι ένα πράγμα που το ξεχνάμε για την ώρα και μέχρι νεότερας, μέχρι το κύπελο, ξέρω εγώ, και βλέπουμε. Κοίταξε, το λέμε συνέχεια το Ράντονιτς. Αλλά όλο την γλιτώνει, είναι φτάψυχος, έτσι. Δεν ξέρω, πραγματικά μου φαίνεται και εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μέχρι τώρα με τέτοια εικόνα η ομάδα που έτσι δεν έχει τεθεί τόσο σοβαρά
το ζήτημα Ραντόνιτς. Ειδικά στο ημίχρονο με τη Μακάμπη έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να μείνει και αυτό το βράδυ. Με τη Ζαλγκύρης. Ναι. Αλλά μετά το πράγμα γύρισε, η ομάδα άλλαξε τελείως πρόσωπο. Ναι. Εγώ λέω ότι μάλλον πάνε να απορρευτεί τουλάχιστον μέχρι το κύπελο και βλέπουμε. Γιατί θα είναι και λίγο ρίσκο τώρα, λίγο πριν από το κύπελο. Ναι, σωστό. Να πας σε μια αλλαγή προπονητή. Θα είναι βέβαια ηλεκτροσόκ από την άλλη, έτσι, που πολλές φορές λειτουργεί ευεργετικά στην ομάδα. Ναι, γιατί αν αλλάξει ο προπονητής είναι και λίγο το, το απρόβλεπτο της ομάδας. Ναι. Προφανώς ναι. Ένας νέος προπονητής θα φέρει νέα πράγματα, δεν θα είναι το ίδιο. Ναι. Αλλά και εδώ υπάρχει πάλι το θέμα της αγοράς. Δηλαδή, σε ποια λύση να πάει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι και πολύ εύκολο τώρα μέσα στη σεζόν. Το λέγαμε και την άλλη φορά, να αναλάβει κάποιος προπονητής μια ομάδα που δεν είναι δική του. Καλά, ναι. Και να πάρει το ρίσκο. Κοίταξε, προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο για έναν ελεύθερο προπονητή. Ένας προπονητής τώρα που έχει συμβόλαιο, δεν το σπάει. Γραφτεί. Τώρα ειδικά δεν το σπάει. Έχουν γραφτεί περάσω τον Σντόφιτ, έχουν γραφτεί χιλιάδες. Δεν νομίζω. Αν είναι να πάει πανταχώς στον Σντόφιτ, τι να πω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ας κρατήσει το Ράντονιτς. Σίγουρα, ας πούμε για παράδειγμα, περάσω τον Πασκουάλ και όλοι αυτοί που αποτελούν ικανότατοι προπονητές. Προφανώς και θα απασχολήσει τον Παναγό σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ραντόνιτς, έτσι. Να σου δω εγώ μια περίπτωση που ένας προπονητής που θα είναι, πρέπει να πάρει την ευκαιρία στο υψηλό επίπεδο. Κάποια στιγμή. Αλμπίγεβιτς. Όχι. Την έχει πάρει αυτός. Απλά ήταν πολύ μικρός. Αντρέα Τρινκέρι. Ήταν μικρός μόνο. Αντρέα Τρινκέρι. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Στην Μπάγκερ θα κάνει μια ζωή με 4 εκατομμύρια μπάτζ να κάνει θαύματα. Και πάλι φέτος 4 στα 5. Παλεύει και πάλι φέτος. Αυτός σου λέει. Είναι ωραίος. Τι να σου πω. Βέβαια, άμα αρχίσει και χάνει, θα λένε πάλι ο εθνικό στάρι, όπως λένε στην Ελλάδα και τα λοιπά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, να φέρουμε κανένα μοντέλο τότε, ρε φίλε. Και το Λάσο το λέγανε μάγειρα, να πούμε. Και τώρα το λέγανε. Ταβερνιά, και τώρα ξερογλύφω. Ιδιοκτήτη ταβέρνα το λέγανε. Τώρα ξερογλύφω. Τώρα ξερογλύφονται όλοι. Εντάξει, τι άλλο. Τι έχουμε ακούσει αυτή τη χώρα, ταβερνιά, ο Λάσο. Έλατε.